Μη μαρτυράς τα φύλλα, τίποτα μη λες. Θα σ' αυτείς πολλές. Λευτέρης Βαζέος, πώς είσαι, τι κάνεις? Είμαι μια χαρά. Κόντρα στον ανεμό, να βρω απανεμό. Ετοιμάζεσαι να ανέβεις στα σκαλιά της εκκλησίας, θέλω να μου τα πεις όλα. Ναι, ετοιμάζομαι. Πότε με το καλό? Θα το μάθεις, από τις πρώτες. Θέλεις άλλο παιδάκι? Ναι. Πέρασες προβλήματα υγείας, πέρασες προβλήματα με το αλκοόλ, ήσουν εθισμένος, το έχεις πει. Ήτανε δίπλα σου η σύντροφός ή δυσκόλεψε τη σχέση σας? Ήτανε, όχι, εκεί φάνηκε η αξία της σχέσης και ήτανε δίπλα μου η καλή μου φίλη. Τώρα δεν πιστεύω να πίνεις κανένα ποτηράκι, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Όχι, καφέ παραγγείλα. Αγαπώ μια πιτσιρικά. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ο Ματθαίος Γιαννούλης ήταν φίλος? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν ήταν φίλος μου. Ήταν ένας συνεργάτης που είχαμε μια πολύ καλή χημεία και πούλησε. Άλλαξε την ιστορία του νησιώτικου τραγουδιού. Πρωταγωνιστές σε μεγάλα μαγαζιά. Τώρα για φίλος μου δεν ξέρω. Δεν μιλάτε ακόμη, Λευτέρη μου. Έχω γράψει ένα τραγούδι, ούτε καλημέρα, και ό,τι λέω το εννοώ. Έχει κάνει προσπάθειες μέσω τρίτων, αλλά και αυτό δεν είναι αντρίκιο. Να βάζεις εταιρείες, να βάζεις άλλους κοινούς γνωστούς να μας προσεγγίσουν. Αλλά και πάλι, και να ερχόταν αντρίκια, παντελονάτα και να μου πει να συνεργαστούμε, είναι πάρα πολλοί οι όροι που θα βάζα. Πες μου κάτι. Να είμαστε πιο αληθινοί με τον κόσμο. Όπως είμαι εγώ. Αν μπορεί να γίνει, συνεργαζόμαστε. Εγώ δώσω κάποιο τραγούδι σε ένα παιδί έτσι στην Πάρο και ξαφνικά ακούω ακριβώς την ίδια μελωδία με μουσική του Ματθαίου του Γιαννούλη. Και είναι ακριβώς το ίδιο. Κινήθηκες νομικά? Δεν θα το κάνω γιατί δεν πουλούνται τα αισθήματα για τον κόσμο, όλα τα χρήματα. Αυτό. Αυτό έγινε πρόσφατα? Ναι, πρόσφατα. Ούτε καλημέρα. Και με το «Άμα χαράζει στο Αιγαίο» νομίζω είχε γίνει κάτι. Άμα χαράζει στο Αιγαίο. Ναι, είχε γίνει κάτι. Πήγα να κινηθώ νομικά, αλλά τελικά είπα όχι. Σε ποιος είχε αλλάξει του στίχου? Ναι, είχε αλλάξει ο Βάγγελης Γουρνόπουλος. Μη μαρτυράς τα φύλλα. Καινούριο τραγούδι. Τώρα κυκλοφορεί με την Real Music το «Μη μαρτυράς τα φύλλα». Κάνω βίντεο κλίψη και έρχεται την επόμενη εβδομάδα ένα τραγούδι από Κερκυραία στη Χουργό και από Κερκυραίο σκηνοθέτη.